από τη Θεσσαλία Φλαμέγκο και μια χορεύτρια. Περπατάμε στο δρόμο. Είπαμε, Κάδιθ. Κάδιθ. Κάδιθ είναι νότια Ισπανία, Ανδαλουσία. Περί το κοντά έτος, στα σύνορα προς την Πορτογαλία. Βάλει και ένα χρονικό περίπου προσδιορισμό. 92-93, κατά καλό καιρό. Τέλος πάντων, ξαφνικά έρχεται ένας τύπος από απέναντι και μου λέει «Μουν αμίγο, 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 ούν μποκαδίγιο, ντός, ντός πεσέτας». Του είχαν πεσέτας, δεν υπήρχε ευρώ. Ήθελε 2 πεσέτες για να πάρει σάντουιτς το μποκαδίγιο. Είναι ένα είδος σάντουιτς με χαμόν μέσα και αυτά. Μου λέει για να έφυγε η Νατάσα. Τώρα, γιατί είχαμε γυρίσει από μια φιέστα, ήμασταν και λίγο κάπως έτσι σφορωμένοι, ας πούμε, από μια τσιγκάνικη φιέστα να βράδυ σε κάτι ελαιώνες. Χόρτο καθόλου. Μου γυρνάει και μου λέει, σε δουλεύει, μου λέει, για να σου πάρει τα λεφτά. Της λέω, είναι φανερό, αλλά γουστάρω το ύφος του και θέλω να δω τι θέλει να κάνει. Του λέω, βγάζω έτσι, βγάζω από 2-3 πεσέτες, ξέρω εγώ, τα δίνω, ας πούμε. Μούτσα γκράσια, μούτσα γκράσια, αμίγα και τα λοιπά. Τώρα, δεν το φοβάμαι, φαντάσου, το εμβόλιο. Φαντάσου, ας πούμε, 3 εδώ και συνεχίζουμε. Και αυτός όπως ήρθε έτσι, συνεχίζει προς το εκεί. Δεν έχουμε κάνει 15 βήματα. Και τον ακούς, και γυρνάει. Αμίγο, αμίγο, τα χτυπιέ 10. Και πάσα του, τι έγινε. Και αρχίζει και μιλάει ιστορία. Ούμπο, αμίγιο, παρά μία αμίγα, ήθελε κι άλλο ένα σάντουιτς για τη φίλη του. Άντε, 3 πεσέτες. Εκεί καλά, εκεί. Οπότε γυρνάω και του λέω, τον βλέπεις τον τύπο. Εκεί. Αυτός του λέω, έχει τις πεσέτες για το μποκαδί για τις φίλες. Άμα το πεις Αιγύπτο εδώ πέρα, σε τσιγκάνο, ας πούμε, σε πλακώ στη φαλιά. Αυτός με αγκάλιαζε και με θύλαγε. Για την ιδέα που του έδωσες. Και φεύγει σφεράτος για τον τύπο. Αυτό είναι σφραγισμός. Αυτό.